Hi guys, συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στο Texas DLC. Στο Texas είμαστε, ρε φίλε. Έχω κανένα μήνα να το παίξω το παιχνίδι. Κάτσε μην μπερδευτούμε. Texas είμαστε, ναι, το τελευταίο DLC μας δώσανε. Λοιπόν, κάναμε πολύ λίγα χιλιομετράκια. Δεν τις έχουμε δει όμως όλες τις ομορφιές του Texas. Γι' αυτό σήμερα, για να δούμε παραπάνω μορφές στο πανέμορφο Texas DLC, θα φύγουμε από το Brownsville. Εδώ έχουμε παραδώσει. Εδώ είναι το SpaceX, Houston we have a problem κτλ. Από Brownsville θα φύγουμε να ανέβουμε πάνω, να πάμε για βόρεια του Lubbock. Εδώ έχει μέρη σκότων. Βαμβάκι special, λευκό χρυσό κουβαλάμε σήμερα. Αν δεν έχει το Texas λευκό χρυσό, φίλε βαμβάκι, ποιος θα έχει? Εμείς. Και ήθελα να πάω από εδώ. Δεν έχουμε πάει από εδώ, γιατί πρέπει να διασχίσουμε και το Texas έτσι από τα βόρεια προς τα νότια π.χ. Να δούμε και εκεί δρόμους, παραδρόμους, ιστορίες. Κοίτα εδώ ρε φίλε, πολύ πράγμα έχουν βάλει. Λοιπόν, Brownsville, το κόβουμε West, πάμε για McAllen. McAllen μέσα να δούμε τι και πώς, σε ερωτηματικό βλέπω εδώ. Ανεβαίνουμε στον 83 για Laredo. Στο Laredo εδώ το έβαλα να κάνει μία-δύο παρακάμψεις, γιατί πρέπει να έχουμε δύο viewpoint. Αυτό εδώ δεν ξέρω, αλλά αυτό εδώ σίγουρα. Τέλος πάντων, θα περάσουμε και μία μέσα από το Laredo. Θα το αφήσουμε όμως το Laredo, θα το γυρίσουμε σε κάποιο μελλοντικό δρομολόγιο, γιατί σίγουρα θα φύγουμε από εδώ να πάμε προς τα ανατολικά του Τέξας, από το Laredo δηλαδή. Ο 83 συνεχίζει 83. Ναι, κάτσε ρε φίλοι, μέχρι που μας πάει 83? Μέχρι το Abbey Lane. Τι λέει ρε μεγάλε. Και μετά μπαίνουμε στο 2 77. Όχι, συνεχίζει ακόμα. Και 83. Ο 83 μάγκες διασχίζει το Τέξας από τα βόρεια προς τα νότια, σε όλο του το μήκος. 83 μέχρι το McAllen εδώ. Τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, βόρεια του Laredo. Viewpoint εδώ το έχουμε δει. Εδώ δεν πιστεύω να είμαστε interstate, θα είμαστε επαρχιακό δίκτυο, αλλά δεν μας παράζει καθόλου. Εδώ κάνουμε την παράκαμψή μας στο junction. Ξανά ανεβαίνουμε στον 83 φιλαράκι. Abbey Lane. Εδώ τι έχουμε? Οδικό δίκτυο τρελό. Εταιρείες, κόμβε εδώ και τα να δεις. Για να τα δούμε τα FPS. Εδώ στο Abbey Lane θα τα δούμε τα FPS. Συνεχίζουμε πάλι στον 83. Παράκαμψη 82. Εδώ γιατί δεν το βάλαμε? Οπ. Πρέπει να κάνουμε παράκαμψη εδώ για να μπούμε και στο... Πες το. Στο viewpoint. Αυτό... Μπορεί και να το δούμε και σε άλλη φάση, γιατί σίγουρα θα ξαναπεράσουμε από εδώ. Θα δούμε όμως, άμα μας παίρνουμε καμιά ελεύθερη κάμερα και θα μπούμε να το δούμε. Τι viewpoint να έχει εδώ ρε φίλε. Στο Lubbock. Περιφερειακό Lubbock. Και πάμε στο οικοκυστήριο της Μέρης. Μέρης Μάρης Κότον. 1333 χιλιόμετρα. Του λέει ρε φιλαράκι. Πολλά είναι. Για να δούμε, θα το πάμε με τη μία τώρα που έχουμε κανένα μήνο να παίξουμε, ή θα πιαστούμε εδώ στο τιμόνι πάνω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε στο σημερινό δρομολόγιο στο Texas DLC. Cotton Lint, 20 τονάκια. Καρότσα πατωματάκι, 54-55 πόδια, μακρινάρι πολύ. Το εργαλείο μάγκες, είναι πρωί τώρα, δεν φαίνεται καλά. Θα πάμε μετά σε ένα συνεργείο, το πάρουμε μάτια από μέσα. Το είχαμε στο Μάστορα ένα μήνα φίλε, γι' αυτό δεν παίξαμε. Τι σκουριές,
Τα πάντα όλα, δεν έμεινε τίποτα. Ολοκαίριο το εργαλείο. Κοίτα να δεις. Μοντάρα, φίλε. Μοντάρα. Δωρεάν. Outlaw. Καλλιτέχνης. Από τους λίγους, φιλαράκι. Ωρε, φίλε, τα μπουριά πως κάνουνε. Κρέχει μπάου μήχος. Εδώ έχουμε βάλει και τα LED μας τώρα. Τα LED. Στορίζει εδώ. Ο Μίχλης κάτω. Έγινε πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ, φιλαράκι. Ομορφιές του εργαλείου. Σε ένα πράγματα, με τα δερματινάκια μας τώρα. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Ταμπλό τρελό. Λευγέ. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Χρώμια παντού. Διακοπτάκια πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αεραγωγή εδώ. Έχει πάρα πολύ πράγμα στο... Τώρα δεν φαίνεται γιατί έχει σκιά και είναι πρωί εδώ μετά. Συμπήρα διάγευση ιστορίες. Λοιπόν, 20 τόνους. Έτοιμοι, πανέτοιμοι φίλε. Μέχρι να πάμε στο Μακάλιν θα πάει 8 και η ώρα, θα ξημερώσει λίγο καλύτερα. Πού πάμε είμαστε. Κάτσε λίγο μόνο τα πρώτα χιλιόμετρα εδώ να συνηθίσουμε φιλαράκι, γιατί... Είναι μακρύ, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι τα φουρτηγά εκεί. Στην Αμερική που λέτε. Τώρα φιλαράκι, τι έκανα εγώ τώρα, έβαλα το κάθισμα. Είναι το κάθισμα τόσο χαμηλά. Για να δούμε μία. Όχι ρε φίλε. Είναι επειδή έχει τη μούρη μπροστά και δεν έχω συνηθίσει εγώ γι' αυτό. Φιλαράκι, ο ήχος τα σπάει, Κάμερες έχουμε ωραίες. Πού μπορεί είμαστε. Έτσι που λέτε μάγκες. Είχα πολλά χρόνια να κάνω... αποτοξίνωση από υπολογιστές, ιστορίες και το ένα και το άλλο. Αλλά πολύ... πολύ μελομακάρινο φίλε και πολύ... και πολύ ποτό. Τέλος το 22 για το 23 που λέτε. Παιχνιδάκι έπαιξα. Ποιο έπαιξε ρε φίλε. Ήρθε ο ανιψιός, ήθελε λάσπες. Βάλαμε SnowRunner. Άλλη παιχνιδάρα που γει. Είχα πάρει ένα controller για PlayStation 4. Εντάξει, είναι και μερικοί σκληροπυρηνικοί, το παίζουν με τη μόνη του SnowRunner. Εγώ δεν ήθελα να το κυνηγήσω τόσο πολύ.
Αλλά θέλει πολύ υπομονή για το παιχνίδι, ρε φίλε. Παιχνιδάρα, λεπτομέρειες, physics, τρελά. Αλλά πρέπει να έχεις υπομονή. Πρέπει να έχεις ώρες. Δεν έχει πολύ κίνηση εδώ στο Αμέρικα, ρε φίλε. Τι γίνεται, πού πήγαν όλοι? Ωραία, φίλε, Jake Break, τρελό, ε. Οι θήνικες εδώ μάγκες είναι πιο ψηλοί από τους αερογέφυρες. Αυτοί οι θήνικες με το ψηλό του κορμό ποιοι είναι? Οι κανάριοι λέγονται. Μακάλεν discovered. Στο Μακάλεν είπαμε θα μπούμε μέσα όμως. Το μεταξύ είναι, έψαχνα να βρω αυτό το φορτίο συγκεκριμένα. Ήθελα όπως και δίποτε, φίλε, να κουβαλήσω βαμβάκι εδώ στο Τέξας. Σε σχέση με άλλες χώρες τώρα, κάτι Ινδίες, κάτι ιστορίες, κάτι Πακιστάνικοι που έχουν τρομερές παραγωγές σε βαμβάκι, αυτή εδώ, στην Αμέρικα, είναι πάρα πολύ μπροστά. Τεχνολογικά δηλαδή, στον τομέα αυτόν. Το μεταξύ ξεγελάει και το τζαμάκι αυτό μπροστά εκεί, το αεροδυναμικό. Οπ. Αυτό έλειπε να μην χαθεί σαν τζαμί. Κάτσε με τραγκάρουν και του Μπογοτάτζι, ρε φίλε. Έτσι, reset ανοιχτό. Είμαστε όπα. Εδώ μας βάζει μέσα στο Μακάλεν τώρα. Ναι. Μπράβο. Να το δούμε και το Μακάλεν, γιατί όχι, ρε φίλε. Τώρα θα μου πεις είναι ρεαλιστικό να μπαίνεις μέσα σε κάθε πόλη, δεν είναι. Αλλά θα χρειαστεί να μπεις, να πάρεις ένα καφέ.
τώρα που λέμε για ρεαλιστικό, κάτι πήρε το μάτι μου, βγήκε ένα παιχνίδι με φορτηγά σε ένα Αυστραλία, κάτι τέτοιο ρε φίλε. Και εκεί στο παιχνίδι αυτό το διαφήμιζαν τώρα στο, τα Χριστούγεννα στο Steam. Για να μπει στο φορτηγό πρέπει να κάνεις με το ποντίκι κλικ στο το χερούλι στην πόρτα για να ανοίξει η πόρτα. Πρέπει να κάνεις κλικ στα κλειδιά στη μίζα για να πάρει μπροστά. Πρέπει να κάνεις όπιστε να μπεις κάτω από την καρότσα, να κατέβεις, να κάνεις έλεγχο, όπως γίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τόσο ρεαλιστικό δεν το θέλω. Μπορεί να το δοκιμάσω μια φορά, ξέρεις, να πω εντάξει ρε φίλε, ωραία. Αλλά κάθε φορά τώρα που θα πας να φορτώνεις, να ξεφορτώνεις, να και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν το θέλω φίλε τόσο ρεαλιστικό. Και όταν να δεις τι γίνεται από φύνεγα εδώ στο Μακάλεν. Τι κάνουν αυτοί εδώ ρε φιλαράκι. Εμένα το Euro Truck και το Αμερικάνικο σε αυτή τη φάση, όσο ρεαλιστικά είναι τώρα τα παιχνίδια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λέει ο άλλος να μας δώσεις να... αν μπορεί λέει ο... το Game Engine λέει να κάνει ζημιά, π.χ. να τρακάρεις και να... να φαίνεται λαμαρίνα στραβή, ξέρω εγώ τι ιστορίες. Ζητάνε τις γνώμες εκεί στο blog, άμα δεις τι κουφά γράφουν ρε φίλε. Χαλαρός λίγο ρε Αλάνια. Τι σε περάζει λαμαρίνα. Τέλος πάντων, ας φτιάξουν αυτοί το, αυτά που μας έχουν τάξει τώρα το 2023. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πιο κουφό που θυμάμαι που είπε το αφεντικό εκεί στα στριμάκια είναι ότι θέλουν να βάλουν το παιχνίδι και σε άλλες πλατφόρμες, δηλαδή PlayStation και Xbox. Μάλλον δε φίλε. Το πιο κουφό δηλαδή που έχω ακούσει είναι αυτό. Με κίτρινο πορτοκαλί δεν περνάτε εδώ στο Μακάλεν ρε αδερφέ. Το μεταξύ είναι λίγο φημέ το τζαμάκι, ε. Είδες, όχι λίγο, πολύ φιλαράκι είναι. Είτε η καρότσα που βγαίνει. Τι είπα εγώ για τα FPS πριν? 20 FPS φίλε. Εντάξει, είναι κάτι παλικάρια στους προμότους εκεί που τους έλεγα για το πρόβλημα που είχαμε τα FPS. Μου λέει ρε τρελέ, πήγαμε Δουβλίνο, ιστορίες, λέει όλα καλά. Γι' αυτό ας φτιάξουν πρώτα αυτά που μας έχουν τάξει το 23.
Και τα ρεαλιστικά τα βλέπουμε. Αυτό ήταν το Μακάλεν που λέτε. Έτσι. Τώρα ξανανεβαίνουμε στον 83, είπαμε. Για να μας βγάλει μέχρι το Λαρέντο. Να. Πάρα πολύ ωραία. Τα τούρμπο σφυρίζουν. Το εργαλείο πάει πάρα πολύ καλά. Είδες, μεγάλη διαφορά με το φήμα του τζαμάκι. Τώρα που έχει ήλιο, εντάξει είναι. Αλλά... δεν θυμάμαι που... που μπαίνουμε και το αλλάζουμε αυτό το tint που λέει για τα τζάμια. Σε κάποιο φάκελο ότωματι ήτανε τώρα. Όχι ότι δεν είναι καλό, πολύ καλό είναι όταν έχει ήλιο. Αλλά εμείς είπαμε στο παιχνίδι θέλουμε φως φιλαράκι. Ποτάκια εδώ πάνω στην οροφή για να διαβάζεις το βράδυ το βιβλιαράκι σου. Τα πάντα. Καύσιμο. Cool. Faraday Energy. Και έχει λόγο κεραυνό. Πολύ ωραίος. Faraday. Αυτό είναι της CCS, εταιρεία αυτή. Κίτρινο το έχει και στον άδερφο στο φορτηγό, αλλά είναι Mac. Εργαλιάρα.
Πού θα πάει? Θα βγάλουμε κι εμείς ένα-δυο δρομολόγια καλό μερογάματο, έτσι θα το κάνουμε. Την καμπίνα τη μεγάλη, τη μεζονέτα. Τα πιτσαρίες, τις ιστορίες. Τόσο πολύ φορτωμένος είσαι, βρε αδερφέ. Και δεν τραβάει το φορτηγό. Λοιπόν, τα μπλοκ του παιχνιδιού δώσανε πολλά μπλοκ για το... πώς το λένε... για τα event που είχαμε τώρα τα Χριστουγεννιάτικα. Κάνατε κανένα event, κανένα χιλιόμετρο? Εγώ τα πλάκωσα μια-δυο μέρες και τα δύο. Συνήθως έτσι κάνω. Είχα και τα προβλήματα τότε με τα FPS, ξέρεις, έβγαλα όλα τα mod, πήγα στο προφίλ του κανονικό, δοκίμαζα και τα γραφικά και τις ιστορίες. Εντάξει, δώσανε κάτι αξεσουάρ έτσι ομορφούλιγα, να το πούμε έτσι, για την καμπίνα. Για το αμερικάνικο εδώ δώσανε κάτι μπλοκ. Ο Κλαχώμα είπαμε πάμε μετά. Κάτι τέτοιο. Για το Eurotrack, τι μας είπανε για το Eurotrack? Ποτέ δεν μας είπανε, ρε φίλε. Το τελευταίο που μας δώσαν τι ήταν, οι καρότσες, οι Feldbinder αυτές, ναι. Βγάλανε προμό τους έκδοση καινούργια. 2.63 και πήγαμε 2.64, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν προσθέσανε τίποτα, εκτός από κάτι μπαγκάκια λέει που από την προηγούμενη έκδοση και από μια πόλη στην Αγγλία, το Newport. Για ξεκούραση εδώ δεξιά, για να δούμε πού είμαστε, ρε φιλαράκι εδώ. Αυτό εδώ δεν πιστεύω να είναι... δεν πιστεύω να είναι viewpoint. Αλλά επειδή δεν είναι μακριά θα πάμε να το δούμε. Ναι, για τους προμοντάδες πιστεύω, γιατί τώρα έχουν στα σκαριά του The Great Step που λέγαμε εκεί προς τα ανατολικά του Καζακστάν. Τους το έχει δώσει αυτός που το έκανε. Δεν το βάλανε, άραγε μπορεί να είναι και κανένα τέτοια φάση, ξέρεις, να προετοιμάζουν τα πράγματα για να πάνε και προς τα εκεί. Αυτό όμως εκεί στο φόρουμ τους που τους παρακολουθώ όποτε έχω καιρό, υπάρχει περίπτωση, λέει, μια και είναι κοντά με Ρωσία, ιστορίες και το ένα και το άλλο και γίνεται αναμπουμπούλα τώρα εκεί, να το περάσουν και το The Great Step σαν add-on, όπως έχουμε το Middle East. Αυτό το τζαμάκι, φίλε, μπροστά εδώ, παρόλο που είναι φημαίο και είναι ωραίο στο μάτι, δεν με μπερδεύει στο δρόμο τώρα. Όχι ότι δεν βλέπεις το δρόμο του, βλέπεις. Έτσι λένε, μπορεί να μπει σαν αντών. Γραφείο έβρισε εργασίες. Δεν σε είπα εγώ. Δεν σε είπα εγώ, φιλαράκι. Mm.
καύσιμο δεν θέλουμε, έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω να ασχοληθώ με τους προμότς σε αυτή την έκδοση που έχουν τώρα. Θα κυνηγήσω προς τα εκεί τώρα την, το συνδυασμό αυτό εκεί προς τα ανατολικά. Μιας και γουστάρω έτσι το σκηνικό προς τα εκεί, Ρωσία και ιστορία. Η εργατέχνηση είναι εδώ ρε φίλε αυτά. Ρώσικο, Βόλγα, Σιμπίρ Μαπ. Κάνανε καλό συνδυασμό σε αυτή την έκδοση. Δουλεύουν όλοι. Τώρα εξαρτάται και από την SES. Έχω να το παίξω πάρα πολύ καιρό του Eurotrack. Μπορεί να μας κάνουν και αυτοί καμιά αναβάθμιση τώρα που στάγει. Αλλά είπαμε, στο Eurotrack τι περιμένουμε. Περιμένουμε Δυτικά Βαλκάνια, West Balkans. DLC μας τάξανε. Μιας και στο Heart of Russia δεν τους βλέπω να το βγάζουν σύντομα αυτό. Α, είδες, έχουμε και αυτό το ατού ρε φίλε. Το ξέχασα, ότι μόλις ανακαλύπτει viewpoint στο υπενθυμίζει. Πότε να έχει εδώ ρε φίλε. Ρώμα, Χέμπρον, Βίλε. Εσύτε Φλαρέντο. Μπράβο. Πολύ φινικά, ε. Πολύ φινικά στο Λαρέντο, μάγκες. Με τα πάρκα τους εδώ, οδικό δίκτυο, κλασική περίπτωση Αμερικανιά, τεράστιοι δρόμοι, τεράστια τα πάντα. Είτε εδώ φίλε, της αερογέφυρας το κάγκελο γίνεται. Εδώ είπαμε στο Λαρέντο, θα δούμε τα FPS τι θα κάνουνε. Εδώ δεν ήταν το πέρασμα αυτό, ναι, πάνω από το Λαρέντο. Ω, πω φιλαράκι.
Είναι αυτό ρε φίλε. Εκεί μόλις θα φτάσουμε 15 FPS θα βγούμε και εξωτερική κάμερα να το δούμε έτσι όπως μας το δείχνει τώρα. Που ωραία φιλαράκι, τι ήταν αυτό. Μπράβο. Ωραίο το Λάρεντο. Γιατί ρε αδερφέ δεν μπορούμε να μπούμε εδώ στο μονόδρομο να βγούμε πάνω. Εδώ αυτό ήταν. Αυτό ή όχι ή αυτό. Μπα αυτό εδώ, αυτό εδώ. Αυτές εδώ ήταν. Εδώ θα κάνουμε παρανομία που λέτε τώρα παλικαριά. Έχει βγει με το... Παρανομία βολ. Ευτυχώς δεν μας την έπεισε κανένα σερίφης εδώ να μας κάνει. Είναι τρελή φίλε αυτή η Αμερικάνη. Είναι τρελή. Α, 60 FPS καρφί. Έτσι, παράκαμψα από εδώ. Για να βγούμε στον 83. 83 είπαμε εδώ θα μας πάει μέχρι πάνω, μέχρι το Junction. Ναι. Κοίτα εδώ, πήγε μία και η ώρα, θα χρειαστούμε και ύπνο εδώ που στα πάνω, που στο Jackson. Καύσιμο, δεν πιστεύω καύσιμο.
επαρχιακό δίκτυο εδώ, δύο λωρίδες και μέσα στη φύση, φίλε. Το Τέξας. Τις ωραίες εδώ και τελικές. ...72 μίλια όριο εδώ. Σόπαρε, φίλε. Όχι, χιλιόμετρα είναι, γιατί το έβαλε σε χιλιόμετρα. Μπράβο, για να μην μπερδεύουμε με τα μίλια. Το έβαλα χιλιόμετρα. Εντάξει, εδώ σε αυτό τώρα πρέπει να έχουμε 18 σασμάν. Γι' αυτό ψιλοκρεμάει έτσι. Δεκαοχτώ ταχύτητες, φίλε. Νόμισε, κοίταζε τον μπροστά το κόκκινο. Ναι, μέχρι το Τζάκσον πάνω δεν έχει καμιά πόλη και τέτοιο σκηνικό. Περάσματα είναι όλα αυτά εδώ. Αυτή, πώς μας τα αναφέρανε, οικισμούς. Έπαιρνε μερικά δέματα βαμβάκια ακόμη πίσω η καρότσα. Δυο σειρές ακόμη τις έπαιρνε. 20 τονάκια είπαμε. Εντάξει. Δεν μας βάλανε κάτι της παραπάνω, γιατί. Έτσι, φιλαράκι. Καλαρά θα πάμε τώρα που θα πάμε.
το τέλειο δρομολόγιο, ε. Αν έχεις να το παίξεις καιρό το παιχνίδι. Ούτε να περνάς μέσα από πόλεις, ούτε να σβουριστείς μέχρι να το ξανασυνηθίσεις. Αλλά είπαμε και καιρό να έχεις να το παίξεις και αυτό και το Euro Truck. Λίγα χιλιομετράκια μα κάνεις, σου έρχονται όλα. Ξανά στο μυαλό. Έρχεται κανείς. Πα. Σου πατήσουμε και μια γόρνα. Έτσι, με τα ποταμάκια τους εδώ στην εξοχή. Πολύ ωραία είναι. Τέσσερις παρά η ώρα. Έχουμε κανένα τετράωρο γεμάτο ακόμη. Πριν την ξεκούραση. Αυτό το κυτρινάκι εδώ το φορτηγού μερικές φορές μου φαίνεται σαν ξεβαμένο, ρε φίλε. Τι έγινε, παλικάρι μου? Τρακάραν. Το αριστερά εμένα μου βγάλει achievement τώρα από το Steam. Δεν πιστεύω να φαίνεται εδώ στην εγγραφή που κάνει το OBS. Ανακάλυψης μου λέει ένα τάδε όνομα. Άραγε είναι η οικισμοί αυτή που μας λέγανε. Τα περάσματα αυτά εδώ.
Έχει παρκίδα για ξεκούραση, αλλά εμείς είπαμε θα πάμε στο Τζάξον πάνω. Είδες, δεν την ανακαλύπτει, πρέπει να μπεις στην παρκίδα. Ράντσο. Πολύ ράντσο εδώ, φίλοι, στο Τέξας. Ο καθένας με το αλογάκι του. Κοίτα ο πίσω στον καθρέφτη που κολλάει. Που κολλάς ρε αδερφέ, αφού βλέπεις ανηφόρα Peterbilt μπροστά, φορτωμένο μήκος τόνος βαμβάκι. Έργα γίνονται και αναμένω το φλάσ του Peterbilt. Πού πας? Μερικές φορές και στο αμερικάνικο και στο Eurotrack, όταν όλα δουλεύουν όπως πρέπει να δουλέψουν, μένεις με ανοιχτό το στόμα, φιλαράκι. Λες τι παιχνίδι έχουν βγάλει αυτοί. Και έτσι που λέτε, τόσες πολλές λεπτομέρειες που είχε εκείνο το Australian Track, κάπως έτσι του λέγαν. Έτσι θέλω, φιλαράκι. Εντάξει, θα πας μια-δυο φορές να κοιτάξεις τους τροχούς από την καρότσα. Αλλά εκείνο το κόβω εγώ να είναι πιο management φάση. Μια χαρά ρεαλιστικό είναι και το American Truck Simulator και το Euro Truck. Πήγαινε, άρχισε τώρα από την αρχή, χωρίς mods. Παίξε το κανονικά. Ούτε μόνο για λεφτά και ιστορίες για το προφίλ. Μέχρι να το συνηθίσεις. Και θα δεις τι ωραία που θα σου κάτσει στο ρεαλιστικό που λέμε. Εντάξει, σε μερικά φορτία είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, δηλαδή κερδίζεις πολλά λεφτά, αλλά τι φορτία ήταν αυτά. Γράψε, γράψε.
20 τονάκια σε κάτι φορά, δύσκολα σταματάνε. 1-6 χιλιόμετρα. Όποτε βλέπω μίχλη, θυμάμαι τα mods γραφικών του Grimms. Δεν έχω παίξει φέτος ρε φίλε ακόμη κανένα. Ούτε το φθινόπωρο έβαλα, ούτε τίποτα ρε φίλε. Γιατί έτσι? Αλλά πού να τα παίξει. Λίγα δρομολόγια έκανα προ mods. Έγινε αυτή η στραβή με το DLC ρε φίλε. Πόσα χιλιόμετρα καινούργια να σου δώσει ο πρόμοντς? Πόσα ρε φιλάκι. Και στην προηγούμενη έκδοση κάναμε μπόλιδα. Μας είχαν δώσει πραγματάκια. Νορβηγίες πάνω, ιστορίες. Απλά είναι και αυτό ότι όταν πας σε ένα χάρτη να δεις καινούργια μέρη, θες. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Τι να βάλεις, θα βάλεις το φρόστι, δεν θα δεις τίποτα από αυτά που έχουν προσθέσει. Θα βλέπεις χιόνι μόνο. Εντάξει, τα άλλα τα mod που έχει, ιδίως το καλοκαιρινό και τα φθινοπωρινά, τρώγονται. Φθινόπωρο, ξέρεις, βλέπεις και ένα φύλλο κάτω. Εδώ το μεταξύ, δεν ξέρω και σε εσάς τι γίνεται. Εδώ φίλε έχουμε 22 Γενάρη, εγώ το παίζω σήμερα το δρομολόγιο. Έχουμε ήλιο φίλε εδώ, Θεσσαλία. Εντάξει, κρύο κάνει, αλλά χειμώνας τίποτα. Ότι θα μας κάνει χειμώνα δηλαδή. Βλέπουν τις ερήφοι, ψαρώνουν όλα. Προβόλια κάτω στο προφυλακτήρα, προβόλια πάνω. Να του. Κι άλλο achievement. Μας έβγαλε εδώ.
Μας εδώ όμως τώρα, επειδή δεν μας βγαίνουν τα κοκκιά, να φτάσουμε πάνω στο Αμπιλέν, εδώ που θα κάνουμε την τζάκα τώρα, θα κάνουμε στην κονσόλα ένα G set time. Ενώ σκηνικό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν βλέπεις τα μέρη που θες να δεις. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά που λέτε. Κοιμηθήκαμε εδώ στην άκρη στο δρόμο, φιλαράκι. Τι να κάνουμε. Λάθος σχεδιασμός δρομολογίου. Είμαστε πανέτοιμοι πρωί-πρωί, 9 η ώρα, 9:30. Καφεδάκι για πάνω, για βόρεια. Μόνο εδώ έχουμε να δούμε το viewpoint, να δούμε αν μπορούμε να μπούμε. Έτσι. Είπαμε και ότι η βραδινή οδήγηση έχει τη χάρη της, αλλά αν θες να δεις καινούργια μέρη, τώρα θα μου πεις, είναι μερικοί το έχουν απενεργοποιημένο αυτό με τον ύπνο. Εγώ δεν ξέρω, το γουστάρω, γιατί εντάξει, και αυτό εδώ με τις ώρες τώρα δεν πιστεύω να είναι έτσι στην πραγματικότητα. Abilene discovered. Πόσες ώρες στην πραγματικότητα μπορεί να είσαι το τιμόνι συνεχόμενες? Βάλανε κάτι διαλύματα τώρα, κάτι ιστορίες. Τέσσερις ώρες, μισάωρο και μετά ακόμα, ακόμη τέσσερις. Δεν θυμάμαι, μου έλεγε ένας φορτηγατζής. Απλά εδώ στο παιχνίδι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κοιμηθείς από γεματάκι βράδυ και να είσαι το πρωί στο δρόμο πάλι.
πολύ όμορφη, χαλαρή και γρήγορη διαδρομή εδώ προς τα πάνω. Κίνηση δεν έχει πολύ, ρολάρεις δηλαδή, φεύγεις. Θα κάνεις το χιλιόμετρα εύκολα. Φουλ στο ράντσο είναι εδώ, ε. Τι έχουμε εδώ, δημαρχείο. Περίεργες καταστάσεις είναι αυτές, ρε φίλοι, εδώ. Με βγάζει αριστερά, σε λέει σταμάτα. Εμείς το βλέπουμε το stop, εντάξει. Δεν είμαστε τζαμίδες. Σταματάμε οι άλλοι. Νάγκες, Σερίφης Ζόρικος με Χάρλι. Πού, πού, τι είναι αυτά εδώ, ρε φίλε. Τι κοπάδια είναι αυτά που έχουν αυτοί εδώ, ρε φίλε. Μεγαλύτερα κέρατα και από του Τάραντου είχε αυτός εδώ ο Μάγκας. Από τους Τάραντους που βλέπουμε πάνω στον Προμόντς. Τα ποτάμια, τις γέφυρες, τις λίμνες, καταράκτες, φράγματα και ιστορίες, τα έχουνε φτιάξει τέλεια. Σωστός. Εδώ βγαίνουμε από τον 83. Για να πάμε πάνω να ανηφορήσουμε για Λούμποκ.
Μπω τον αδερφό που μας κόλλησε ρε φίλε. Ρε το να τζαμί με την πετονέρα ρε μεγάλε. Κανονικά στο ρεύμα μας δεν ήμασταν εμείς. Κανονικά ρε φίλοι μας. Άσο να αλλάζουμε ρεύμα κύριε. Τι άλλο να κάνουμε. Βλέπω κόκκινο τώρα και λέω είναι αυτός με την πιτονέρα. Αμέρικα ρε φίλε, τώρα που δείχνει εδώ και κανένα μήνα με τον καιρό, τους έχει θρελάρε με το χιόνι και τις ιστορίες. Εδώ στο Τέξας είναι. Δεν θυμάμαι που λέγανε οι ειδήσεις. Ένα μέτρο χιόνι φλαράκι. Γιώτα χι δηλαδή, κούρσης χαμηλά, τα έχει καλύψει μέχρι πάνω. Και λες τι κάνει ρε μεγάλη τώρα. Γι' αυτό φοβούνται και εδώ για μας. Πριν μια εβδομάδα είδες που άρχισε εκεί στην Ισπανία για τις ιστορίες, λέω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ακραία φαινόμενα. Άμα είναι Γενάρη, στέλνει Γενάρη και έχεις ήλιο ρε φίλε και καλοκαιρία, δεν θα έχεις και ακραία φαινόμενα. Κάνει χειμώνα δηλαδή για δύο μήνες, αλλά τι δύο μήνες. Πού είναι το viewpoint? Από εδώ μπαίναμε μια χαρά. Αφήστε ρε τζαμίδες, θα μπούμε λίγο να δούμε το viewpoint. Κάτσι μπαίνουμε από εδώ ή όχι ρε μεγάλη. Μπαίνουμε ναι. Εδώ το μεταξύ αριστερά μπορούσαμε να μπούμε από εκεί. Με ούτε παρανομία με ούτε τίποτα. Αλλά το είδα τελευταία στιγμή που λες. Τι έχουμε τώρα εδώ, τι είναι αυτό ρε φίλε.
Silver Falls Rest Area. Silver Falls Rest Area. Αυτό θέλει να μας δείξει και το viewpoint. Είναι τόσο γνωστό αυτό, ρε φιλαράκι, και μας το βάλανε στο viewpoint. Silver Falls. Έχει τίποτα καταράκτης εδώ? Κάτσε, μπορεί να μας δείξει τώρα τίποτα το viewpoint εδώ. Εδώ εντωμεταξύ, καλά μπήκαμε τώρα. Πώς θα βγούμε? Ναι, ποταμάκι βλέπω εδώ. Όντως, ωραίο σκηνικό για ξεκούραση εδώ, ε. Στα κιόσια δίπλα στο ποτάμι. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε πάλι πίσω. Ναι. Να το πάμε ευθεία. Δεν περνάει εδώ, ρε φίλε, απέναντι. Δεν περνάει εκεί απέναντι. Μάγκες, τώρα θα γίνει η παρανομία της παρανομίας. Μπα, μια χαρά τη βγάλαμε. Μπράβο. Είδες, ξεχάσαμε να βγάλουμε φωτό, ρε μεγάλε. Πάρουμε μία από εδώ. Να είναι μακριά. Ναι, εδώ όπως αυτό τώρα αριστερά μπορείς να κάνεις αναστροφή, σου λέει. Αλλά δεις προτεραιότητα στον άλλο. Εντάξει, εννοείται αυτά. Πώς να στρίψεις τώρα εκεί, σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, να πας να κάνεις αναστροφή με τέτοιο εδώ φορτηγό, να μπεις εκεί να βάλεις τη μούρη, όλη η καρότσα θα είναι στο δρόμο πίσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αμαρίλο, λέει. Τι δουλειά έχουμε στο Αμαρίλο, μίστερ μεγάλε? Εδώ είμαστε. Λούμποκ. Πάμε περιφερειακό στο Λούμποκ και φτάσαμε να παραδώσουμε το βαμπακάκι.
πάρκ εδώ. Ωραία σκηνικά. Έτσι. Περιφερειακό lookbook και την κουμπανάμε. Εδώ έγραφε έξοδο για Λαρέντο, άρα και εδώ θα πας για Λαρέντο. Κλείνω μερικές φορές το reset για να δω έτσι άμα δουλεύει ρε φίλε. Τι πίκρα είναι αυτή ρε φίλε χωρίς το reset. Πίκρα μεγάλη που λες. Λιστό, κοίτα να δεις όλα μπλε. Ανοιχτό, κάτι κάνει. Εν τω μεταξύ το παρατηρώ και τις φωτογραφίες. Στο αμερικάνικο δεν βγάζω τόσες πολλές φωτό όσες βγάζω στο Eurotraffic. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις εδώ και όσες και λεπτομέρειες και να έχει, όσες και ομορφιές, δεν συγκρίνεται με Ευρώπη και γενικά σε μέρη του Eurotrack και του Promotes ή προς τη Ρωσία. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Σίγουρα έχουν και αυτοί ομορφιές εδώ πέρα. Αλλά είναι οι αποστάσεις και οι εκτάσεις εδώ τεράστιες. Δεν είναι μαζεμένα τα πράγματα που είναι εδώ σημάς. Κοίτα τώρα εδώ. Βλέπεις ένα σιλό εδώ, ένα σιλό παραπέρα. Εδώ μπερδεύτηκα πριν. Ωρα φίλε τι γίνεται εδώ πέρα. Γρήγορα εξωτερική κάμερα μεγάλη. Γρήγορα 20 fps, 18, 16. Μα είδες η εσωτερική κάμερα τώρα με την εξωτερική τι διαφορά έχουν. Μόλις βγαίνεις 40 fps διαφορά. 16 fps κόλλησε τώρα εδώ φίλε. Πάει τελείωσε αυτό. Το θέλει ο μάγκας τώρα εδώ.
Να, εδώ, ναι. Κοίτα ρε φιλαράκι, σκηνικό, ε. Δέματα... Πες το, βαμβάκι. Πολύ ωραίο σκηνικό, ρε φίλε. Δίπλα εδώ ποτίζουνε, να έτσι. Έτσι φαίνεται μάγκες από το δορυφόρο. Τα χωράφια τους εκεί. Κύκλους, συνέχεια κύκλους. Μπράβο. Να την πάρει την καρότσα εδώ. Στο μήκος εννοώ. Είδες. Είναι μακριά. Μακριά η καρότσα, μακρύ και το φορτηγό. Βάλανε και αυτή τη βλακή εδώ. Ωραία πάει. Με progress λέει. Cotton. Είχε και achievement τώρα για το βαμπάκι αυτό που κουβαλήσαμε. Μπορεί. Μια σκεφτόταν στα νέα φορτία τώρα. Μας είχαν δώσει τώρα με το Texas DLC, δεν ήταν αυτό. Μπράβο. Πού φύγαμε, Brownsville. Ναι, McAllen, Α, ναι, το Laredo είναι εδώ, ρε φίλε. Laredo. Το Λαρέντο πήραμε τον 83, είπαμε και κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή εδώ. Ενδιαφέρον. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε στο αμερικάνικο. Τώρα θα δούμε πού και πώς και γιατί. Έχουμε χιλιόμετράκια ακόμη να κάνουμε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.